Black Friday αύριο στα καταστήματα με μεγάλες εκπτώσεις, πολλές προσφορές βέβαια και μια διαφορετική εικόνα στην αγορά. Θα μιλήσουμε για το θέμα, για το θεσμό αν θέλετε, με τον πλέον αρμόδιο της αγοράς, τον γραμματέα του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, τον κύριο Αδάμ Ιωαννίδη. Θα μας δώσει τόσο την εικόνα, αλλά θα μιλήσουμε και γενικότερα για το θεσμό αυτό που ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Ιωαννίδη, που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Black Friday αύριο με προσφορές και εκπτώσεις, αν και ξεκίνησε λίγο νωρίτερα αυτή η ημέρα, θα λέγαμε. Πράγματι, πλέον δεν θα λέγαμε ότι είναι απλά μόνο μία ημέρα προσφορών. Έχει καταλήξει να θεωρείται μία σημαντική εκπτωτική περίοδος. Μία περίοδος η οποία έχει μεγάλο ωφέλη σε αρκετές κατηγορίες, γιατί οι ίδιοι οι προμηθευτές και οι εταιρείες είναι πλέον προετοιμασμένοι και σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε επιδοτούν και δίνουν πολύ καλύτερες εκπτώσεις σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς, να είμαστε ειλικρινείς, και έτσι ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποια είδη με ένα πολύ μεγάλο όφελος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μην συνοστίζεται πλέον, να κάνει με την ησυχία του την έρευνα των αγορών και των αναγκών του για να διαλέξει αυτό που τελικά του ταιριάζει περισσότερο. Είναι μια ημέρα που ήρθε από την Αμερική και την υιοθετήσαμε βέβαια. Έχει θετικά αποτελέσματα όλο αυτό, κύριε Ιωαννίδη? Αρχικά όταν ξεκίνησε είχαμε όλοι μια ανησυχία για το πώς θα πρέπει να δομηθεί, πώς θα πρέπει να στηθεί, γιατί στην Αμερική είναι πράγματι μονάχα μία μέρα πραγματικών προσφορών. Το χειριστήκαμε λίγο διαφορετικά στην Ελλάδα. Πλέον όμως έχει γίνει ένας θεσμός, αν μπορούμε να πούμε, όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες και σε καταναλωτικά είδη, όπως είναι τα προϊόντα τεχνολογίας, για παράδειγμα, η ένδυση και η υπόδηση. Με αποτέλεσμα, κάποιος ο οποίος έχει κάποιες προγραμματισμένες αγορές ή στο πλάνο του να κάνει, περιμένει αυτή την εκπτωτική περίοδο, η οποία είναι η καλύτερη πλέον της χρονιάς, για να απολαύσει τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί με ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Και συνοδεύεται βέβαια και με το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από αύριο και μέχρι την Κυριακή να κάνουν τις αγορές τους στα πλαίσια του Black Friday. Έτσι ακριβώς. Όπως είπαμε, απλώνει η χρονική διάρκεια αυτού του σημαντικού γεγονότος, ώστε να μπορέσουν όλοι να εξυπηρετηθούν και να έχουν μετά από θέματα για τους καταναλωτές και να μην υπάρχει συνωστισμός στα καταστήματα. Μετά από την Black Friday ακολουθεί, όπως γνωρίζουμε πλέον, και η Cyber Monday, δηλαδή η ίδια εκπτωτική πολιτική, απλά σε online καταστήματα. Και αυτό το οποίο και ο Εμπορικός Σύλλογος τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και τίνει και αυτό στην ουσία να γίνει θεσμός, είναι στη πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, μέχρι και πέρυσι έτσι έγινε, μια λευκή νύχτα μαζί με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη μας, όπου τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό, και όλο αυτό δίνει έτσι λίγο μια πιο χαρμόσυνη ψυχολογία στους καταναλωτές. Αλλάζει τουλάχιστον τη διάθεση και έχουμε ανάγκη από διάθεση. Γεγονός. Ωστόσο, κύριε Ιωαννίδη, αυτό που επισημαίνουν οι καταναλωτικές οργανώσεις είναι ότι στην Black Friday μόνο το 20% βγαίνει να αγοράσει. Ενδεχομένως, γιατί είναι, όπως σας είπα, συγκεκριμένα πλέον τα είδη τα οποία έχουν μεγάλες εκπτώσεις, οπότε έχει εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Άρα, σαν να λέμε ότι απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένες κατηγορίες αναγκών και καταναλωτών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι, φέτος, όπως γνωρίζουμε όλοι και το βιώνουμε, οι πληθωριστικές τάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να περιορίζονται κάποιες αγορές ή να μεταβάλλονται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα εν ώψη ενδεχομένως των Χριστουγέννων. Κύριε Ιωαννίδη, στην Αμερική βλέπουμε τεράστιες αγορές, βέβαια και πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε πολλά είδη. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην αγορά της Δυτικής Μακεδονίας, στην αγορά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Γιατί δεν κάνουν κάποιες μεγάλες εκπτώσεις προκειμένου και να προσελκύσουν κόσμο, αλλά να είναι και αυτό το διαφορετικό? Γιατί εκπτώσεις από 20 μέχρι 50% έχουμε και σήμερα. Είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να βρούμε υπερβολικά μεγάλα νούμερα, γιατί πρώτα απ' όλα αυτά προκύπτουν με την επιδότηση των ίδιων των προμηθευτών, με τις δυνατότητες που έχουν. Και να σκεφτείτε όμως ότι πλέον η παραγωγή και όλο το supply chain όλων των εταιριών, ανεξαρτήτου κλάδου, έχει αλλάξει και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και λόγω της πανδημίας και λόγω του πρόσφατου πολέμου. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις παραγωγές,
συνεχείς ανατιμήσεις και αυτό δεν μπορεί να φτάσει σε ένα επιθυμητό νούμερο στον καταναλωτή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι το ότι δεν είναι σωστό να ανεβαίνει, παράδειγμα, μία ονομαστική αρχική τιμή για να εμφανίζουμε μία μεγάλη έκπτωση ή να εμφανίζεται μάλλον μία μεγάλη έκπτωση σε έναν καταναλωτή. Δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους σε κανέναν κλάδο, σε τελικό προϊόν, γιατί δεν είναι υπηρεσία, έχει κόστος πραγματικό παραγωγής. Παρόλα αυτά, σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν σημαντικά ωφέλη αυτή τη στιγμή και γενικότερα προσπαθούν στην ουσία οι εισαγωγικές εταιρείες να κάνουν πιο προσιτά τα καλά προϊόντα. Τα καλά προϊόντα, αυτά τα οποία δίνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή στην καθημερινή του χρήση και θεωρητικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και αυτό είναι σημαντικό όφελος. Γιατί ακόμα και αν πούμε ότι οι τιμές δεν πέφτουν, βελτιώνονται πάρα πολύ τα ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Άρα πάλι κάποιος κερδίζει σήμερα. Οι καταναλωτικές οργανώσεις, ωστόσο, εφιστούν την προσοχή στους καταναλωτές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όταν βλέπετε πολύ μεγάλη έκπτωση, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί κάποιοι ακολουθούν και δόλιες πρακτικές. Γιατί αν δεις 70-80% σε ένα είδος έκπτωση, πόσο να κερδίσει το κατάστημα, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πηγαίνει σε μια δεύτερη σκέψη, η οποία δεν έχει πραγματική υπόσταση στην ουσία. Ή, όπως σας είπα, δεν έχει νόημα να ανεβαίνει, ας πούμε, μια τιμή ξαφνικά για να εμφανίζουμε μία έκπτωση. Υπάρχουν οι επίσημοι τιμοκατάλογοι όλων των εταιριών, όλων των προμηθευτών, οι οποίοι κατατίθενται πάντα στα Υπουργεία. Από εκεί προσδιορίζονται αντίστοιχα και οι τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από την έκπτωση. Και βέβαια να πούμε ότι και online αγορές μπορούν να γίνονται αύριο Black Friday, με τη σχετική έκπτωση. Σωστά. Γιατί πλέον, όπως μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναφέραμε ότι την παρουσία την οποία πρέπει να έχει ένα φυσικό κατάστημα και τις τιμές, αυτό πλέον εναρμονίζεται με το ηλεκτρονικό, το οποίο το έχουν γνωρίσει και το έχουν βιώσει σχεδόν οι πάντες τα τελευταία 2 χρόνια, με αποτέλεσμα κάποιος ο οποίος δεν έχει το χρόνο ή τη δυνατότητα να επισκεφθεί ένα εμπορικό κατάστημα την αυριανή μέρα, να κάνει την επιλογή του μέσω του online καναλιού. Black Friday στα αυτοκίνητα θα έχουμε αύριο? Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι. Αντιλαμβάνεστε, εκεί είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Εκεί βιώνουμε δυστυχώς συνεχώς ανατιμήσεις και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κανένας πλέον να δεσμευθεί για χρόνους παράδοσης και για τις τελικές τιμές των προϊόντων στους καταναλωτές. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι εκεί δεν μπορούμε να δούμε ανατιμήσεις της τάξης του 10 ή του 20%. Μπορεί να δεις 5-6 μονάδες επάνω. Επειδή όμως οι αξίες ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλες, αξιακά στο τέλος της ημέρας φαίνεται ένα σεβαστό ποσό στον καταναλωτή. Ναι. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και των αυτοκινομηχανιών σαν παραγωγή των αυτοκινήτων, σαν κατασκευαστές και εν τέλει των λιανεμπόρων. Και άλλωστε την παράδοση ενός αυτοκινήτου δεν γίνεται ευθυμερών. Εμείς, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και βέβαια θα κάνουμε και ένα απολογιστικό αμέσως μετά να δούμε πώς πήγε η Black Friday και πώς κινείται η αγορά. Κάθε χρόνο θα βελτιωνόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά.